Και από τον Αλεξανδρούπολη στην Κομωτινή, λουκέτο για ένα ολόκληρο μήνα μπήκε στα πολυατρία του ΕΟΠΗ με στόχο μετά την παρέλευση του ενός μηνός να ανοίξουν και πάλι υπό το νέο καθεστώς. Το κλείσιμο του ΕΟΠΗ και στην Κομωτινή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στους ασφαλισμένους και τους υγειονομικούς, οι οποίοι τόνισαν πως γίνεται ολοκληρωτική απαξίωση της δημόσιας υγείας και εσκεμμένη ιδιωτικοποίηση από την κυβέρνηση της παροχής υπηρεσιών υγείας. Αγανάκτηση και προβληματισμό για την επόμενη μέρα της δημόσιας υγείας εξέφρασαν τα μέλη της αυτόνομης παρέμβασης υγειονομικών αλλά και οι ασφαλισμένοι μετά το λουκέτο και στον ΕΟΠΗ της Κομωτίνης για ένα μήνα. Σήμερα είναι μια αποφράδα ημέρα για την πρωτοβάθμια υγεία. Από ό,τι ξέρετε, σήμερα έκλεισε το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΗ. Σφραγίστηκαν. Σήμερα είναι μια αποφράδα ημέρα και για την αγροτιά. Περνάνε αυτό το κατάπτεστο νομοσχέδιο που θα αποτελέσει ταφόπλακα και για την αγροτιά ολόκληρη την κτηνοτροφία. Σήμερα θεάθησαν σε αυτόν τον χώρο αυτής της μεγάλης σύναξης κυβερνητικοί βουλευτές με όνομα και επώνυμο. Ο κύριος Χατζιοσμάν ερχόταν και έσφυγε τα χέρια ενώ συνάμα ψήφιζε αυτά τα νομοσχέδια που κατακεραυνώνουν τον χώρο της υγείας, που βάζουν λουκέτο στο ΕΣΥ και στον ΕΟΠΗ, που αποτελούν τα φόπλακα για την αγροτιά μας. Σήμερα υπάρχουν οι δυνάμεις αυτές που αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνία, που θα συγκρουστούν με όλα αυτά τα άνομα συμφέροντα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ολίγων. Οι υγειονομικοί χαρακτήρισαν τη σημερινή μέρα ως αποφράδα, ως την ημέρα που η κυβέρνηση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και την πρόθεσή της, όπως μας τόνισαν, να ιδιωτικοποιήσει εξ ολοκλήρου την παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Σήμερα αποκαλύπτεται το υποκριτικό και σκληρό πρόσωπο της κυβέρνησης όσον αφορά τον ΕΟΠΗ, που ο μόνος του στόχος είναι να ιδιωτικοποιήσει τον χώρο της υγείας και να προχωρήσει σε μια αφέμαξη των Ελλήνων πολιτών. Το βάρος σήμερα μετά το κλείσιμο του ΕΟΠΗ και του ΙΚΑ θα πέσει σε αυτό το απαξιωμένο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη απαξία. Το ερώτημα που εύλογα εκφράζουν οι υγειονομικοί και ασφαλισμένοι είναι αν το νοσοκομείο Κομωτινής θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στην αύξηση του όγκου των ασθενών του, που πλέον χωρίς τον ΕΟΠΗ θα μπορούν να στραφούν μόνο στο νοσοκομείο. Το μυστήριο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ούτε και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Βρίσκονται σε ένα πειραματικό στάδιο. Άλλοι λένε ότι θα απορροφηθούν πλέον και τα κέντρα υγείας ανήκουν πλέον στην υγειονομική περιφέρεια. Ο κόσμος, 8.500 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εργασιακή ανασφάλεια. Δεν ξέρουν από πού θα απορροφηθούν και αν θα απορροφηθούν. Και αν θα μπορέσουν αυτοί οι 6-7 γιατροί που είναι συμβιβασμένοι με τον ΕΟΠΗ, οι οποίοι και αυτοί παραμένουν απλήρωτοι, να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος της κοινωνίας, μιας κοινωνίας καθημαγμένης που βρίσκεται στα 4. Και το πρώτιστο για μας, για την αριστερά, είναι να διασώσουμε την αξιοπρέπεια των πολιτών και κυρίως την υγεία τους. Αλλά αυτό είναι το πρώτιστο. Γιατί αν τσακιστεί η αξιοπρέπεια της κοινωνίας, δεν θα πάμε καθόλου καλά. Ένα κουβάρι νομίζω ότι μοιάζει πλέον ο τομέας της υγείας. Να μείνουμε σε αυτόν τον χώρο, να καλησπερίσουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Ραπτόπουλο.